Η διέρεση στους φυσικούς αριθμούς. Διέρεση. Διέρεση λέγεται η πράξη με την οποία μοιράζουμε έναν αριθμό σε τόσα ίσα μέρη όσα μας λέει ένας άλλος αριθμός. Παράδειγμα, εδώ το 697 το μοιράσαμε σε 19 μέρη. έχουμε δύο είδη Ξεκινάμε με το πρώτο είδος, τη διέρεση μερισμού. Όταν ξέρουμε την τιμή των πολλών μονάδων και ζητάμε την τιμή της μίας μονάδας. Παραδείγματος χάρη οι 5 σοκολάτες κοστίζουν 10 ευρώ, πόσο κοστίζει η μία. Έχουμε 5 σοκολάτες, όλες μαζί κοστίζουν 10 ευρώ, άρα παίρνω τα 10 ευρώ τα μοιράζω σε 5 μέρη όσες είναι οι σοκολάτες και βρίσκω ότι κοστίζουν 2 ευρώ. Το δεύτερο είδος διαίρεσης είναι η διαίρεση μέτρησης. Όταν ξέρουμε δηλαδή την τιμή των πολλών μονάδων και την τιμή της μίας μονάδας και δεν ξέρουμε πόσες είναι αυτές οι πολλές μονάδες. Παραδείγμα χάρη, αν έχω 12 κιλά μέλι και γεμίσω βάζα το 2 κιλών το καθένα, πόσα βάζα χρησιμοποίησα. Εδώ έχω το μέλι που συνολικά είναι 12 κιλά και τα βαζάκια που κάθε βαζάκι παίρνει 2 κιλά. 12 που είναι τα κιλά σύνολο, για 2 κιλά σε κάθε βαζάκι θα χρειαστώ 6 βαζάκια. Η ευκλήδια διαίρεση, όταν έχουμε δύο φυσικούς αριθμούς, τον διαιρετέο και τον διαιρέτη, τότε μπορούμε να βρούμε δύο άλλους μοναδικούς φυσικούς αριθμούς, το πηλίκο και το υπόλοιπο. Έτσι ώστε να ισχύει, ο διαιρετέος είναι ίσος με τον διαιρέτη επί το πηλίκο συν το υπόλοιπο. Το 697 είναι ο διαιρετέος, το 19 είναι ο διαιρέτης, το 36 είναι το πηλίκο και το 13 είναι το υπόλοιπο. Έτσι έχουμε τον διαιρετέο, δηλαδή τον αριθμό που διαιρείται, τον διαιρέτη, τον αριθμό που διαιρεί, το πηλίκο που είναι το αποτέλεσμα και το υπόλοιπο, αυτό που περισσεύει αν περισσεύει. τέλεια και ατελής διαίρεση. Τέλεια διαίρεση λέγεται η διαίρεση στην οποία το υπόλοιπο είναι 0. Στο παράδειγμα μας έχουμε το 215 το διαιρώ το 5, το αποτέλεσμα είναι 43 στο πηλίκο και το υπόλοιπο είναι 0. Όταν το υπόλοιπο δεν είναι 0, η διαίρεση λέγεται ατελής. Στο παράδειγμά μας το 217 το διαιρώ με το 5, το αποτέλεσμα στο πηλίκο είναι 43 και έχω υπόλοιπο 2. Να θυμάσαι πως το υπόλοιπο είναι πάντα αριθμός μικρότερος από το διαιρέτη και μεγαλύτερος ή ίσο του μηδενός. Στην τέλεια διαίρεση έχω 0 και στην ατελή διαίρεση έχω υπόλοιπο 2 που είναι μικρότερο του διαιρέτη που είναι το 5 πώς κάνουμε διαίρεση. Έχω τον αριθμό, τον φυσικό αριθμό 697 και θέλω να τον διαιρέσω με το 19. Πόσα ψηφία χωράει ο διαιρέτης. Δύο ψηφία έχω στο διαιρέτη, δύο τονίζω και στον διαιρεταίο. Στη συνέχεια βλέπω πόσες φορές χωράει. Το 19. Το 19 χωράει στο 69, 3 και το γράφω στο πηλίκο. 3 φορές το 19, μου κάνει 57 και στη συνέχεια αφαιρούμε από το διαιρετέο. Κάνω την αφαίρεση και έχω υπόλοιπο 12. Στη συνέχεια κατεβάζω το επόμενο ψηφίο, το τονίζω και αυτό, το 7. Κατεβάζω και επαναλαμβάνω την ίδια διαδικασία. Το 19 πόσες φορές χωράει στο 127 χωράει 6 φορές. 6 φορές το 19 μου κάνει 114, αφαιρώ και έχω υπόλοιπο 13. Να θυμάσαι πως κάθε αριθμός, αν διαιρεθεί με το 1, δίνει πελίκο τον εαυτό του. Παραδείγματος χάρη, 5 δια 1 μου κάνει 5. Κάθε αριθμός, αν διαιρεθεί με τον εαυτό του, δίνει πηλίκο 1. Παραδείγματος χάρη, 9 δια 9 κάνει 1. Το 0, με όποιον αριθμό και αν διαιρεθεί, δίνει πηλίκο τον εαυτό του. Παραδείγματος χάρη, 0 δια 5 ίσον 0. Και τέλος, δεν επιτρέπεται να διαιρέσουμε έναν αριθμό δια 0. 4 δια 0 είναι αδύνατο. Συγχαρητήρια, ολοκλήρωσης με επιτυχία το μάθημα, η διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς.